Καλημέρα. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Εδώ το πρωινό και αφού ψάξαμε σαν δαίμονες να βρούμε εφημερίδες, δεν βρήκαμε τίποτα. Έχουμε κάτι εδώ στην πισίνα. Ένα μια γοργόνα κολυμπάς. Κολύβα. Αυτό είναι, δεν είναι και κάθε τι πέρασε, δεν κολυμπά είναι. Είναι η φωτούλα της πισίνας. Σε γράφω, είσαι μέσα. Πάντα το δέχω τώρα στο μάτι. Πάντως έτσι για να πάρεις μια εικόνα, το δωμάτιο μας είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρω μια εικόνα έτσι όπως είναι, δηλαδή. Αυτό το λουλούδι μπαξές είναι η φώτα. Τηλεόραση. Και επειδή δεν με παίρνει κανένας φωτογραφία εμένα, με παίρνω μόνος μου μέσα από εδώ πέρα. Εδώ είναι η γέφυρα. Και από εδώ μπαίνουν στο κάστρο. Ήδη τη φόφη την έβαλα μέσα και ξαναβγεί τα γούρια να πάω το κάστρο όλο. Προχωράω λίγο. Παλιά πρώτα βλέπετε. Και αυτή στο άκομα είναι παλιά, με παλιές πέτρες. Να η φόφη είναι εκεί. Περιττό να πω ότι από εδώ περάσαν κάποτε και οι Τούρκοι. Όχι ότι τα κάνουν αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοια κάνουν. Εδώ που έχουν περάσει έχουν αφήσει. Πάμε προς τα εκεί, Φοβόκα. Εκεί θα πάμε, εκεί. Πάμε προς τα εκεί και μετά. Ναι, θα βγάλουμε μετά. Πανάρχια πράγματα. Θα το μέσα για να ξεναγώ. Τι με σταματάω τώρα. Ναι. Α, θαυμάσια η θέα από πάνω. Εδώ είναι το πέλαγος. Μια πέμπτη Τουρκία που λέμε. Καλά, καλά, καλά πέμπτη. Παίρνω το κάστρο γύρω γύρω τώρα. Εδώ μέσα στο κάστρο έχουν φτιάξει θέατρο, βέβαια. Καλοκαιρινό, αλλά μπες βέβαια, μπράβο τους, καλά έχουν κάνει. Δίνουν κάποιο χρώμα. Εδώ είναι το κάστρο από την άλλη πλευρά που μπήκαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ στο λιμάνι.
και απαραίτητες μιναρές, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι ο ίδιος μιναρές που παίρνουμε συνέχεια φωτογραφία. Είναι από διαφορετικές μεριές. Και εδώ είναι η πλευρά του προς Άγιο Φωκά που πάει, την νότια πλευρά της ΚΟ. Η ανατολική και λέω νότια. Αυτή η βάρκα, έτσι και πανοιχτή λίγο πιο πολύ, μπορεί να την πιάσουν εκεί για λαστρεμπόριο. Κάτι βλέπω, κάτι καλό εδώ. Κάτσε να δούμε το καλό αυτό. Εντάξει. Επειδή έπεσε λογοκρισία, ότι δεν παίρνω τα αγάνατα και παίρνω μόνο τις υπάρξεις, γι' αυτό ξαναπαίρνω τα αγάλματα, τις κολόνες και τα λοιπά. Και εδώ θα ζουμάρω τώρα σε μερικά οικόσημα ενετικά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, το περιμένω το ίδιο σε μικρογραφία, όπως εμπείς και αυτό. Είναι κάτι άλλο. Να βγάλει τι. Ένα μισό, περίμενε. Εδώ είναι η θέση πίσω από τις πολεμίστρες. Μια πλευρά του λιμανιού. Αυτό το μιναρέ εδώ πάνω έχω ανέβει και μάλιστα δύο φορές μέσα σε 4 λεπτά, 5. Το ακούω την ιστορία διαδόσεις.
Τώρα ξέρετε για το τρόπο αυτό, ε. Μαζί με τα απέναντι βουνά. Θα σας το εξηγήσω μια άλλη φορά. Τα μάσια δεν είναι ιδέα μου. Εγώ το φρούρι είναι επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ψηλό επίπεδο. Μετά από αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι το χαμηλότερο και το δεύτερο φρούριο μέσα. Διπλό. Όποιος έχει την τύχη να περάσει την πρώτη γραμμή, από εκεί μετά του βγει η ψυχή μέχρι να μπει μέσα. Βγήκαμε από το κάστρο. Εδώ είναι το γεφυράκι που περνάμε απέναντι και από κάτω είναι ο δρόμος με τους Φοίνικες, αυτή η γέφυρα που σας έχω δείξει. Ναι. Με θέλει η Φόφη να μου βγάλει φωτογραφία. Γεια σας. Και παιδιά, τελειώνοντας στο γεφυράκι, είμαστε μπροστά στο πλάτανο του Ιπποκράτη. Όντως είναι τρομερά μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Ένα δισελό είναι στην κουφάλα του δέντρου. Φαίνεται από εδώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος, γέρι. Όλο αυτό ήταν ο κορμός. Το βλέπετε. Και από πίσω βέβαια είναι το πλυντήριο του κρανίου. Αυτά είναι τουρκικά. Είναι τα παλιά τουρκικά γράμματα. Δεν τα κάνουν με λατινικούς χαρακτήρες. Να πάμε καλού κακού. Τι τους είπες. Το πηγέφερε για τελευταία φορά. Από εκεί αριστερά είναι το πλατάνι και δεξιά είναι το κάστρο. Κάνοντας βόλτα φτάσαμε σε ένα υψόμετρο. Και από εδώ βλέπουμε τη Δύση. Εντάξει, τι χρώματα μας δίνει. Φανταστικά. Τουρκικά παράλια, η Ψέριμος απέναντι. Αυτό το μικρό νησάκι εκεί είναι τουρκικό. Δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, αυτό είναι το ξενοδοχείο μας by night. Μόλις παρκάραμε και προχωράμε προς τα μέσα. Είναι αρκετά καλοβασμένο, αλλά ήταν λίγες ημέρες που μένουμε εδώ. Αύριο το πρωί φεύγουμε.
Βγαίνοντας μπαίνουμε στη δεύτερη πόρτα. Δεν πειράζει. Very much for a great turnout of people upstairs and down here at the bottom. We do have a show coming up. I told you it's only on for a few months.
moment, and you know, please, I hope you really enjoy yourself. So, if you're all going home this evening, raise your hands in the air. Who is going home this evening? We've got the people in the back, so loads of people around here. People at the top there as well, who are working in the house. Καλημέρα. Η τελευταία μας μέρα είναι το πλατανίστα στην Go και φεύγουμε και γι' αυτό προσπαθώ μερικά κομμάτια που δεν είχαμε πάρει να τα πάρουμε από εδώ. Έχει μια ωραία, πολύ ωραία πλατεία με μπανάνες, μπανανιές, όχι μπανάνες. Και απέναντι τις εξέδρες ένα θεατράκι μικρό κάθονται και κάνουν σκέτς και τέτοια πράγματα. Και εδώ ο μόνος χώρος που δεν κάθομαι είναι το μπαράκι. Όλη τη στιγμή με τη μεγάλη τηλεόραση είναι λίγο μισθαρόνι. Ένα λεπτό να τελειώσω για αυτό το